Πρώτα παίρνουμε το νήμα, το μαλλί, το κατσιασμένο. Και όπως είναι μπερδεμένο, το πετάμε στο νερό. Μια συνάντηση περίεργη. Λάκη Λαζόπουλος, Γιάννης Σαραντάκος. Τι δουλειά έχει ένας πολιτικός συντάκτης με τον Λάκη Λαζόπουλο και με θέα το βασανίζομαι πίσω. Που έχει σχολιαστεί και πολύ. Που έχω σχολιαστεί, ναι. Τι δουλειά, πρέπει να εξηγήσουμε τι δουλειά έχουμε εμείς οι δύο μαζί, εδώ στον Γκάζι. Έχετε κάποια στιγμή λοιπόν, πώς είναι τα ατυχήματα, να το πω. Που συναντιόνται δύο άνθρωποι, πρέπει να μιλήσουν για κάποια θέματα και να λύσουν ίσως και απορίες. Σωστά. Που έχουν ο ένας από τον άλλο. Γιατί στη δουλειά που κάνουμε, ξέρεις, μιλάμε μεταξύ μας χωρίς να έχουμε βρεθεί ποτέ μεταξύ. Αλήθεια είναι αυτό. Εμείς δεν έχουμε βρεθεί. Όχι, δεν έχει τύχει. Με έχει σχολιάσει την εκπομπή σου, μπορεί να έχω σχολιάσει και εγώ την εκπομπή σου, αλλά δεν έχουμε βρεθεί ποτέ. Ναι, και εγώ έχω ακούσει και άρα μπορεί να και ευτύχημα όμως, να μην ατύχημα. Ναι, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να εδώ, λέγεται και είναι μπερδέματα το μεταξύ. Οπότε αυτό βασανίζομαι. Έχει και μπερδέματα. Ναι. Μα το είδες, το βασανίζομαι, δεν το κανόνισα. Ήρθα από μόνο του και κάθισα. Όπως κάθεται η κωμωδία πάντα στη σωστή θέση την ώρα που πρέπει. Οπότε πάμε να τα ξεμπερδέψουμε μέσα. Πάμε να τα ξεμπερδέψουμε. Που μπερδεύτηκε πολύ και έγιναν μαλλιά κουβάρια της Βουλής τα παλικάρια. Ποιος τα φάει πιο πολύ, άμα πια! Έχει γοητεία το μπέρδεμα. Έχει γοητεία γιατί οι κουβέντες γίνονται πάνω στο μπέρδεμα. Άμα το ξεμπερδέψεις. Έχουμε μπερδευτεί πολύ τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε ποιος είναι με ποιους, τι γίνεται κλπ. Ζούμε σε ένα μπέρδεμα όλοι. Είναι όλα εν κινήσει. Είναι το πολιτικό σκηνικό εν κινήσει, η πολιτική εν κινήσει, η ζωή εν κινήσει, οι άνθρωποι εν κινήσει. Δεν ξέρουν προς τα πού πηγαίνουν, από πού έρχονται, πού θα πάνε, πού θα βρεθούν. Δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ σε αυτή τη χώρα. Όχι, δεν νομίζω. Δεν του πάει το Έλληνα η ηρεμία. Ο Έλληνας ηρεμεί μόνο όταν έρθει το καλοκαίρι. Που εκεί δεν ξέρω, επεμβαίνει το κλίμα, η φύση, η τρέλα, η παραλία, η θάλασσα και όλα αυτά. Η χωριάτικη και ο κύριος τα κρασιά πιάσε, φέρε, δέσε. Δεν έχουμε διδαχθεί τίποτα από τον λιμόνιο. Δεν έχει κανένας λαός αυτές τις κινήσεις. Που είναι όλοι οι Έλληνες είναι σαν διευθυντές ορχήστρας. Φέρε μου 40, φέρε μου 80, φέρε μου εκείνο. Να νομίζει διευθύνουν. Είναι συνέχεια με ένα φέρε και ένα έλα. Δεν θα δεις άλλο να φωνάζει. Όχι. Έτσι και αυτό και από εδώ και τέτοια. Αυτά είναι μόνο ελληνικά. Έχουμε χαρακτηριστικά, όπως και όλοι οι λαοί έχουν χαρακτηριστικά. Και αυτή η διαφορετικότητά μας είναι και η ομορφιά μας. Και την υπερασπιζόμαστε απέναντι στους άλλους λαούς. Απλά καμιά φορά δεν αφήνουμε τους άλλους λαούς να υπερασπιστούν τη δικιά τους διαφορετικότητα. Γιατί είμαστε καλύτεροι. Πάντα. Πρώτοι, ξυπνότεροι. Αφού μεγαλώσαμε σε ένα σπίτι που για τη μάνα μας εμείς ήμασταν οι πιο έξυπνοι, οι πιο καλοί, οι πιο. Ναι. Λέω καμιά φορά που ήσουν μικρός, κουτούλεγε στο τραπέζι, ερχόταν η μάνα σου και χτύπαγε το τραπέζι και έλεγε κακό τραπέζι. Δεν έλεγε έχω ένα παιδί βλαμμένο που πέφτει πάνω στο τραπέζι. Και χτυπάει στο τραπέζι. Χτύπαγε το τραπέζι και χτυπάγατε μαζί. Μάνα το τραπέζι που άκου το τραπέζι, ναι. Πήγε τώρα και κάθεσε στη μέση. Καταλαβαίνεις. Και μαθαίνεις ότι ακόμα και το τραπέζι μπορεί να φταίει, αλλά ποτέ εσύ. Μαζί είναι εδώ, τη Τρίτη. Τι θα είναι αυτό, θα είναι το Αλτσαντήρι, θα είναι ένας Λάκης γνωστός ή ένας άλλος Λάκης. Όταν συναντάει κανείς έναν άνθρωπο μετά από κάποια ηλικία και κάποια πράγματα, και κάποια απουσία και κάποια ό,τι και να είναι, δηλαδή λείπουν δύο χρόνια, ξέρω πώς είναι, δεν μετράω κιόλας. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι ο καθένας μετά από κάποιο χρόνο είναι σε μια άλλη φάση. Φαντάζομαι ότι αυτή η φάση, χωρίς να την ξέρω, καταγράφεται. Αυτό θα καταγραφεί. Νομίζω η διάθεσή μου στο τώρα. Και αυτό καταγραφόταν πάντα. Δεν έχω στο κεφάλι μου κάτι υπολογίσει να κάνω ή να μην κάνω. Mm-hmm. Έχω στο κεφάλι μου ότι πρέπει να λέω αυτό που σκέφτομαι. Αυτό είναι όλο το θέμα. Αν πάω προσεκτικά ή αν πάω κάπως ή αν πρέπει να απολογηθείς, γενικά είμαι της άποψης, δεν θέλει πολλά να λες. Πες ό,τι είναι να πεις και είναι απέναντι ο κόσμος, τον κοιτάς στα μάτια, σε κρίνει, κρίνεσαι, θυμώνει, σε αγαπάει, γίνονται όλα αυτά. Αλλά όλα αυτά είναι συναισθήματα μιας σχέσης που πρέπει να έχει ένας δημιουργός με τους ανθρώπους που τον βλέπουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχει αυτή η σχέση. Δεν έχω λοιπόν στο κεφάλι μου κάτι συγκεκριμένο. Ξέρω ότι θα έχω και καινούργια πράγματα μέσα και καινούργια άνθρωποι και. Το Αλσιχτήρι που θα είναι αυτό, τι ήταν αυτό. Το Αλσιχτήρι ακολουθεί, θα είναι μουσικό πρόγραμμα, καθαρά, αλλά ουσιαστικά επειδή θα έχει φτιαχτεί ένα κοινό που θα είναι φτιαγμένο, όπως να το πω έτσι, θέλω να περνάει σε μια άλλη κατάσταση μετά και όπως είναι έτσι, να τους κενώ ένα ποτό, έτσι, να μπαίνουν μέσα, να πετιούνται χαρτοπετσέτες και να διασκεδάζουν να φεύγουν.
πλήρης. Το μηδέν θα κάνω κύκλο, εκεί μέσα θα χορεύω. Κι ας μην ξέρω που πηγαίνω, κι ας μην ξέρω τι γυρεύω. Να συγκινήσεις θα θελήσεις, να προβληματίσεις θα θελήσεις, μόνο να διασκεδάσεις, να τραγουδήσουμε, ή θες να φύγει και ο... το κοινό σου, ναι, προβληματισμένο, συγκινημένο. Ναι. Κοίταξα, με τα χρόνια σίγουρα δεν μου έχει προσθεθεί χαζομάρα. Δηλαδή με την έννοια δεν είναι να βγω με μια χαζή χαρά, σαν να είμαι αυτό, δεν ξέρω τι έχει γίνει στον κόσμο που πάμε κτλ. Δηλαδή, άλλο όμως να προβληματίσεις, και η εποχή δεν έχει αυτό το βάρος που είχε. Mm-hmm. Τα προβλήματα τα έχει, τα ίδια. Το βάρος των προβλημάτων δεν είναι ίδιο. Και είμαι προσεκτικός στις λέξεις μου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει το περιθώριο να ανοίξει λίγο η διάθεση περισσότερο, να το σχολιάσεις καλύτερα, mm-hmm, πιο άφοβα και πιο, όπως το λένε, χωρίς... Γιατί ο καθένας έχοντας τις στερήσεις του, τους θυμούς του, τα νεύρα του... Δηλαδή, είχαμε μια φάτσα πριν την κρίση, ήμασταν έτσι, και ξαφνικά αυτή η φάτσα, αν τη σκεφτείς πώς έγινε έτσι ένα πράγμα... λοιπόν, όταν απευθύνεσαι σε έναν άνθρωπο που είναι έτσι και σε έναν άνθρωπο που είναι έτσι, το καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να έχει την ίδια αντιμετώπιση. Βέβαια. Γιατί έχει θυμώσει αυτός. Για δικούς του λόγους, για άλλους λόγους. Για όποιους λόγους θέλεις. Σε ένα θυμωμένο δεν μπορεί να κάνεις το ίδιο κέφι. Είναι σαν να είμαστε ένα καράβι και όλοι περνάμε ένα ζόρι. Οπωσδήποτε σου φταίει ο καπετάνης, οπωσδήποτε σου φταίει ο λαζόπουλος, οπωσδήποτε σου φταίει οποιοδήποτε. Σου φταίνε όλοι. Γιατί εσύ είσαι πλήρωμα. Ναι. Και θες να το σεβαστείς αυτό το πλήρωμα. Αλλά όταν φύγουμε από τη δύσκολη μεγάλη τρικυμία, μπορούμε και να σκεφτούμε και τι έγινε πριν και πώς αντιδρούσαμε ένας κι άλλος στην δύσκολη περίοδο. Εδώ είμαστε, ωραίοι, απελπισμένοι, χάλια μαύρα, στα πατώματα κάτω, ψυχολογία στα τάρταρα. Να και δεξιά, να και αριστερά, να και στο κέντρο, ολοκληρώθηκε ο κύκλος της Μούντζας. Και θα δεις ότι η πορεία σήμερα των ανθρώπων είναι μία μέρα κέφι, τρεις μέρες βήθηση. Ναι, ισχύει αυτό που λες. Αυτό είναι. Άμα δεις όλους, λένε, ήμουν καλά χθες, δεν ξέρω κάτι έγινε σήμερα, χαλάστηκα. Έχουμε συνηθίσει να ζούμε με το καθεστώς των τελευταίων ετών. Δηλαδή λέμε, εντάξει, παιδί μου, χρωστάμε και 2 δραχμές, 2 ευρώ εκεί. Εντάξει, να τα δυο πάει στο διά. Ναι. Έχουμε αρχίσει και μήπως εθιζόμαστε στο πρόβλημα. Εγώ νομίζω ότι καταρχήν όλη αυτή η κατάσταση μιας δανεικής ζωής, και δεν είναι δανεική ζωή που ευθύνονται οι Έλληνες, ενώ μια δανεική ζωή που του προσφέρθηκε. Πριν την κρίση, λες. Πριν την κρίση, και μετά του τη βγάλαν ξύνη παντελώς. Αυτή τη στιγμή δηλαδή. Αλλά υπολογίζαν. Δηλαδή, ξέρεις, σε έβαλαν να ονειρεύεσαι κάτι, θεώρησες δεδομένο το όνειρο, ότι αυτό θα γίνει, στο εξασφαλίσαν, το έβλεπες παντού, δίπλα σου, από παντού, και ξαφνικά αρχίσανε να αρπάζουν το όνειρο του καθενός. Και ο καθένας, ό,τι προσπαθούσε να μαζέψει, μάζεψε. Και τώρα αυτή τη στιγμή, και αυτή η συνεχής υπερφορολόγηση και το κάθε μέρα χαρτιά, που είναι όλη μέρα δηλαδή, σε λίγο θα κοιμούνται οι Έλληνες με τους λογιστές μας. Δηλαδή δεν θα χωρίσουν τα ζευγάρια, γιατί παντεύτηκαν ο λογιστή και όλη μέρα κοιτάμε η βιβλία. Δηλαδή αυτή η κατάσταση, να μην ξέρεις αν αυτό το χαρτί είναι το σωστό χαρτί, που πήγαινε άλλο χαρτί, και αυτό το χαρτί σημαίνει περισσότερη φορολογία από την άλλη φορολογία, που θα είναι σε αυτή τη φορολογία, τη φορολογία, αυτό το συνεχές χαρτομάνι. Yeah. Που κάθε μέρα ξημερώνει ένας καινούριος φόρος, μια καινούργια αυτό που ξεχάσανε ότι το σπίτι, ας πούμε, είχε και μια ταράτσα και είχε βγάλει και 2 σίδερα και είχε βγάλει και ένα παράθυρο και είχε βγάλει και ένα μπετό και είχε βγει και ένα ερκοντήσιο απ' έξω και είχε βγει και όλο αυτό. Όλο αυτό όλο. Είναι ασφιχτικό. Yeah. Και παράλληλα, μην ξεχνάμε ότι λείπει το μυαλό της Ελλάδας. Έφυγαν τα μυαλά και μείναν εδώ οι ομορφιές να χαίρονται, αλλά με μια χαρά που είναι και αδικαίωτοι στον κόσμο και αδικαιολόγητοι μέσα τους. Κοιτάω κάποια φορά έτσι, σπαστά γρήγορα εκπομπές, βλέπω μια χαρά. Ξανακοιτάω, ξέρεις, πώς κοιτάνε τα παιδάκια πίσω από τηλεόραση, πώς υπάρχει κάτι που δεν βλέπεις. Και νομίζω ότι αυτή η αδικαιολόγητη χαρά φέρνει μεγαλύτερη στεναχώρια. Ναι, γιατί ο Έλληνας δεν έχει ψυχολογία του έξω καρδιά που λέγαμε. Ο Έλληνας αυτό δεν είναι την πραγματικότητα. Ναι, άλλαξε αυτό. Έξω καρδιά ήταν παλιά που δεν φορολογείται η καρδιά. Τώρα, κάνει και τη βγάλει έξω την καρδιά, δεν την φορολογήσουν και αυτή, δεν μείνει τίποτα. Με την κατάσχουν κιόλας. Δεν βγάζει κανείς τίποτα. Δηλαδή και τα χρήματα τα βγάζουμε προσοχή. Κοιτάνε, είναι,
Είναι σαν να είναι σε παλιές εποχές. Σοφότεροι γίναμε από την κρίση, Λάκη. Εσύ που βλέπεις τον κόσμο και έχεις επαφή, γίναμε σοφότεροι, μάθαμε κάτι. Ο σοφός μπορεί να γίνει σοφότερος. Είμαστε σοφοί από... Δηλαδή θέλει και ένα στάδιο πριν για να βρεθεί στο επόμενο στάδιο. Είμαι καλός, καλύτερος, κάλλιστος. Άμα δεν υπάρχει το καλός, πώς θα πας το καλύτερος. Λοιπόν, οι σοφοί γίναν σοφότεροι, αλλά και οι χαζοί γίναν χαζότεροι. Έτσι και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και αυτοί που ήταν άγριοι γίνανε αγριότεροι και αυτοί που ήταν θυμωμένοι γίνανε χείριστοι στη συμπεριφορά και αυτοί που ήταν αγενείς έχουν υπερβεί τα όρια και δεν πρέπει κανείς να φοβάται να θέτει τον εαυτό του και τα όρια του ακριβώς όπως είναι. Δεν ερχόντουσαν οι παλιές εποχές και ξέραμε τι είχαμε περάσει. Θα ξανακάναμε τα ίδια λάθη, δηλαδή ναι, θα, ξανακάναμε... θα πήγαινα να πάρω δάνειο, να πάω διακοπές στην Ισπανία με διακοποδάνειο. Ο μεγαλύτερος δεν θα το κάνει, αλλά ο μικρότερος που θα έχει στερηθεί, γιατί σκέψω ότι η γενιά των 20άριντων με τα 30 περνάνε τα πιο δύσκολα τους χρόνια. Ναι. Οι 30άριδες επίσης που είχαν τακτοποιηθεί, είχαν σπουδάσει, είχαν βγάλει τα πτυχία τους, είχαν τρελαθεί να παίρνουν μεταπτυχιακά και βρέθηκαν με τα μεταπτυχιακά τους σε όλη την Ευρώπη να ψάχνουν για δουλειά και να έχουν μείνει εδώ όσοι μπορούν να γυμνάζονται και να τρέχουν και να μπαίνουν σε τηλεπαιχνίδια. Δηλαδή σήμερα το τηλεπαιχνίδι έγινε επάγγελμα. Από την τελευταία σου εμφάνιση μέχρι τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Έχουμε πολιτικούς γάμους, πολιτικά διαζύγια, κόσμος πήγε και ήρθε. Και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Τι? Βλέπουμε. Ναι, βλέπουμε. Εξελίσσεται αυτό. Ναι, δεν είναι ότι τελείωσε δηλαδή. Αυτά που έλεγες τότε εξακολουθούν να ισχύουν ή έχουν αλλάξει και στο μυαλό σου για άλλα πράγματα που περίμενες, άλλα είδες, προβληματίζεσαι κι εσύ. Δεν πας να υπολογίσεις τι λες. Βλέπεις, καταγράφεις αυτό το οποίο συμβαίνει. Τη στιγμή που συμβαίνει. Έτσι. Δηλαδή βγάζει την φωτογραφία, κρακ. Είμαστε εδώ, εδώ. Βλέπουμε αυτή την κοπέλα, βλέπουμε εδώ, βλέπουμε ώρα. Okay. Σε μία ώρα θα έχουν φύγει αυτοί, θα βρεθεί άλλου εδώ. Το να μπορεί να καταγράψει σωστά αυτά που βλέπει, δεν σημαίνει ότι επειδή πριν 2 ώρες ήμασταν έτσι, πρέπει και μετά από 2 ώρες να είμαστε έτσι, ή πρέπει εγώ να κάνω ότι παρότι. Δεν είμαστε ηθοποιοί που έχει φύγει ο ρόλο απέναντι και εγώ πριν από τα λόγια μου. Mm-hmm. Εάν είναι απέναντι. Αυτή η κατάσταση έτσι όπως είναι, θα πεις αυτά τα λόγια. Αν η κατάσταση είναι άλλη, θα πεις τα άλλα λόγια. Σίγουρα ξέρω να βλέπω. Εννοώ την ώρα που συμβαίνει κάτι. Μπορεί να πεις ότι η κρίση σου δεν είναι υποκειμενική, δεν είναι αντικειμενική, δεν είναι πώς τα λένε αυτά που γίνονται συζητήσεις, αλλά η σάτυρα θα επιμένω ότι είναι υποκειμενική. Θα επιμένω ότι η σάτυρα είναι ένα πουλί που πετάει ελεύθερο και μπορεί ο καθένας να το πυροβολήσει. Μπορεί και να το σκοτώσει, μπορεί και να πέσει κάτω, αλλά αυτός δεν είναι λόγος να κάνεις κόντο στο πέταγμα των φτερών. Δηλαδή, άμα σκέφτεσαι κάθε φορά τι θα πεις, γιατί αυτό δεν κάνει έτσι, αυτό κάνει έτσι, αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Mm-hmm. Και εγώ δεν δουλεύω με κοντρόλ στα αυτοί όπως εσείς που δουλεύετε, που το ξέρω τι σημαίνει, το ξέρω, δεν το έχω φορέσει, και εύχομαι, πραγματικά μου πεις τι εύχομαι στη ζωή μου, είναι να μην με αναγκάσει κάτι να υπάρχει ένα κοντρόλ στο αυτοί να μιλάει. Ναι. Εγώ μπορώ να τρελαθώ να μου δεν είναι απαραίτητο να σου υπαγορεύει και το τι λες το κοντρόλ. Έχω δει και να υπαγορεύει. Δεν είναι το σύνηθες. Είχαμε παίξει, θυμάμαι. Δεν είναι το σύνηθες αυτό, πάντως. Δεν είπα ότι είναι το σύνηθες, αλλά ξέρεις, μια άλλη σκέψη μέσα σου, στο αυτί σου, είναι μια άλλη σκέψη. Για μένα δηλαδή. Εμένα μου ζητάνε για λόγους τεχνικούς να φοράω. Αυτό είναι το κύριο. Το κύριο θέμα είναι αυτό. Πρέπει να φύγεις, πρέπει να κάτσεις από εδώ, δεν φαίνεσαι στην κάμερα κτλ. Αυτό όλο παίζει. Δεν μπορώ να το βάλω το αυτί. Γιατί αν μου πεις μία άλλη φωνή μέσα μου, την ώρα που μου μιλάει, νομίζω ότι χάνω κάτι από την αυθεντικότητα. Από την επαφή που έχεις με τον κόσμο. Ναι. Έχεις μετανιώσει για κάποια πράγματα που έλεγες πριν από 2 χρόνια. Όχι. Είτε υπέρ, είτε κατά κάποιον ανθρώπων. Όχι. Δεν θα πω τη λέξη αυτή. Όχι για κανέναν λόγο ότι έχω πρόβλημα να πω συγγνώμη. Γιατί τη πιο ωραία λέξη μετά το ευχαριστώ είναι η λέξη συγγνώμη. 2 είναι οι λέξεις, οι σημαντικές. Που μαθαίνεις από το σπίτι σου, το ευχαριστώ και το συγγνώμη. Αλλά το να λες ότι μετανοώ ή τι βλέπω έτσι, τι βλέπω. Βλέπεις ότι. Ότι ήμουν υπερβολικός. Όχι. Λέω ότι
Άμα πάρεις όλη την ελληνική ιστορία, θα δεις ότι οι άνθρωποι μετακινήθηκαν σε απόψεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Αυτοί δεν μετάνιωναν πριν. Βλέπανε. Υπάρχει μια άλλη λογική. Βλέπεις μια άλλη κατάσταση μπροστά σου. Βλέπεις μια άλλη προοπτική. Βλέπεις κάτι άλλο μπροστά σου. Και μετά βλέπεις κάτι άλλο. Και μετά βλέπεις κάτι άλλο. Και μετά βλέπεις κάτι άλλο. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μετανιώνεις για το προηγούμενο. Δηλαδή, δεν μετανιώνεις. Βλέπεις, γνωρίζεις τι είναι αυτό που έρχεται, γνωρίζεις αυτό που θα είναι μπροστά σου και γνωρίζεις αν αυτό σου αρέσει ή όχι. Οι αντιλήψεις μου, οι απόψεις μου, οι θέσεις μου ήταν εκεί. Όμως, όλες μου οι απόψεις, αν τις πάρεις από την αρχή μέχρι το τέλος, κινούνται σε ένα πλαίσιο. Και αυτό είναι προοδευτικό πλαίσιο. Δεν θα με δεις στην ακροδεξιά. Δεν θα με δεις να υπερασπίζουμε τον ναζισμό. Δεν θα υπερασπίζουμε τον φασισμό. Ακόμα και αν όλη η Ευρώπη γίνει ακροδεξιά και μείνουμε 55, θα είσαι απέναντι. Στο λέω από τώρα, θα είμαι στους 55. Κατηγορήθηκες όμως και στο παρελθόν ότι. Κατηγορήθηκα από ποιους, δεν είναι, ποια είναι η κατηγορία. Όχι, όχι, κατηγορήθηκες με την έννοια. Κακές λέξεις λες. Υπήρχε σχόλιο. Δημοσιογραφικές. Δημοσιογραφικά. Ναι. Ότι είχες ασκήσει έντονη κριτική σε πρόσωπα. Ενώ άλλα πρόσωπα τα είχες. Στο απειρόβλητο ή εν πάση πιο ήπιος. Ναι, είναι. Αυτό μήπως τότε για εκείνη τη στιγμή ίσχυε. Συγγνώμη, δεν το λέω κακά. Είναι λάθος λέξεις για ένα που κάνει άντρα. Για ένα που κάνει δημοσιογραφία, αυτό που λες είναι μία σωστή ερώτηση. Εγώ κάνω σάτυρα. Όποιος δεν ξέρει τους κανόνες της σάτυρας, και δεν το λέω ότι είσαι υποχρεωμένος να ξέρεις, αλλά εγώ για να κάνω τη σάτυρα σημαίνει ότι έχω μελετήσει τον Αριστοφάνη, ξέρω τι είναι, το κάνω χρόνια. Η σάτυρα δεν μπαίνει τα πρόσωπα και κανονίζει κατά πώς. Να το θέσουμε ανάποδα. Εγώ πιστεύω ότι οι δημοσιογράφοι θεωρούν τον εαυτό τους αυθεντίες. Και λένε ότι εμείς είμαστε και αφού εμείς λέμε ότι αυτός είναι έτσι, πρέπει και εσύ να έχεις την ίδια ζυγαριά. Θεωρούν ότι η δημοσιογραφική ζυγαριά είναι η ζυγαριά του κόσμου. Εγώ τη ζυγαριά τη δημοσιογραφική την πετάω. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ στη σάτυρα με ενδιαφέρει αυτός ο οποίος είναι αντικείμενο σάτυρας. Και αυτός μπορεί να είναι τρία πρόσωπα, μπορεί να είναι πέντε, μπορεί να είναι έξι. Και οι άλλοι 106 να μην σημαίνουν κάτι. Γιατί εγώ ξέρω ότι με αυτόν μπορώ και να περάσω αυτό που θέλει να πει και αυτό που εκπροσωπεί και παράλληλα ξέρω ότι έχει και τα χαρακτηριστικά για να είσαι μαζί του. Δηλαδή δεν είναι. Δηλαδή μπορείς να βλέπεις ότι με αυτός κάνει αυτή την πράξη, αλλά αυτό να τον παίξει στην τηλεόραση δεν γελάει ο κόσμος. Ναι, εγώ θέλω να το ξέρω αυτό το πράγμα. Μπορεί να περάσω την άποψη, να πω τη γνώμη, αλλά δεν θα διαλέξω τους ίδιους. Εγώ θεωρώ ότι επειδή περάσαμε σε μία δημοσιογραφοκρατορία, που εγώ είμαι αντίθετος, εδώ είμαστε για να τα συζητάμε. Ναι, ναι, συζητάμε. Εσύ να διαφωνείς. Διαφώνησε. Πες μου την άποψή σου. Εγώ διαφωνώ, αλλά δεν είναι ο ρόλος μου τώρα. Εγώ ρωτάω. Όχι. Η άποψή μου εμένα είναι ότι δεν υπάρχει δημοσιογραφοκρατορία. Σ' ακούω όπως βλέπεις. Υπάρχει πολιτικό. Και αυτό πρέπει να σημαίνει στη δημοκρατία. Ναι, τότε το πολιτικό προσωπικό είναι από πάνω. Πώς το εξηγεί. Δεν μπορεί να φταίνει για όλα οι δημοσιογράφοι στη χώρα. Όχι, άλλο λόγο. Δεν γίνεται. Πώς γίνεται όμως και όλοι οι δημοσιογράφοι έχουν την ίδια άποψη. Αυτό μπορεί να το εξηγήσει. Ούτε αυτό σημαίνει. Συμβαίνει. 15 εγώ γεγονότα. Εγώ λέω ότι αν πάει στα κανάλια γεγονότα. Και πάει σε ένα τηλεκοντρόλ, μπορεί να συνεχίσει από τον επόμενο δημοσιογράφο, είναι ίδιες φράσεις. Δεν είναι. Τι λες. Διαφορετικά κανάλια, διαφορετικοί τα παρακολουθούμε. Και εγώ. Εγώ που τα βλέπω μαζεμένα. Και λέω, τι είπαν εδώ, μάλιστα. Ωραία, τα ίδια λένε κι αλλού. Είμαι σίγουρος. Δηλαδή, να εξαιρέσω δύο, να εξαιρέσω τρεις. Δεν θέλω να πω τα ονόματα. Δεν θα πω ονόματα. Έχω και τα ονόματα, αλλά έχω να σου εξαιρέσω τρεις. Και εγώ έχω και τα ονόματα. Να σου εξαιρέσω. Δεν είμαστε σε μια λογική στη δημοσιογραφία, όλοι τα λέμε τα ίδια πράγματα. Ωραία. Εγώ λέω ότι και λέτε τα ίδια. Εμπιστεύσουμε. Ναι, εγώ λέω. Όχι, δεν εμπιστεύομαι. Λέω ότι η γνώμη μου λέει στη γνώμη σου. Γελάει καλύτερα όποιος γελάει στα Αλτσαντήρι. Νιούδα! Μαζί είναι εδώ, της Τρίτης,